πολύ πριν εκείνος γίνει ιεράρχης, και εγώ σκεφτώ καν να αναμειχθώ στην πολιτική. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Ραφίνας, σε μια ξεχωριστή, μα και δύσκολη στιγμή. Σε άλλα σχολεία και ιδίως σε άλλα λύκεια, πέρα από αυτή την περιοχή, τέτοιες στιγμές είναι στιγμές νυφάλειας, περίσκεψης και προσδοκίας, καθώς ξεκινάει η σχολική χρονιά. Δάσκαλοι, καθηγητές, μαθητές και ιδίως οι μαθητές του Λυκείου και της Τρίτης Λυκείου ετοιμάζονται να μπουν στη μεγάλη περιπέτεια των πανελληνίων εξετάσεων και της υποβάθμιας εκπαίδευσης. Τα πράγματα δεν είναι εδώ έτσι. Η ατμόσφαιρα είναι βαριά και το ξέρουμε όλοι. Η καταστροφή, η τραγωδία της 23ης Ιουλίου ρίχνει βαριά τη σκιά της. Η εκατόμβη των θυμάτων μας θυμίζει ότι κοντά μας είναι οι ψυχές όλων εκείνων των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ξεκινάει τούτη η σχολική χρονιά. Κάποιος θα μπορούσε να σας πει, ξεχάστε τα όλα. Κοιτάξτε μπροστά, μην κοιτάτε πίσω. Προτιμώ να ακολουθήσω έναν άλλο δρόμο, και όχι μόνο με την ιδιότητά μου του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά μην ξεχνάτε ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου το αφιέρωσα στην εκπαίδευση. Βεβαίως, στην τριτοβάθμια, στο Πανεπιστήμιο, αλλά μην νομίζετε ότι διαφέρουν πολύ τα πράγματα σε επίπεδο μεθόδου εκπαίδευσης και διδασκαλίας. Εγώ θα σας πω λοιπόν κάτι διαφορετικό μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Μην ξεχάσετε απολύτως τίποτε.